είχα δει τον Κώστα που ήταν στην Αττική και μου λέει πολύ συχνά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο, μου λέει σε παρακαλώ να μην υπερβάλλεις καθόλου και να μην κάνεις την αγιογραφία μου. Το σκέφτηκα στο σπίτι και λέω, κάτσε με λεπτά. Υπερβολική στα Όσκαρ. Έχει πάρει 2-3, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Υπερβολική στο Χρυσό Φίνικα που του δώσαμε το Χρυσό Φίνικα για τον Αγνοούμενο στι Κάνε. Υπερβολικό ο Ντάστιν Χόφμαν που έπαιξε σε μια ταινία. Ο Τζον Τραβόλτα. Ο Μακαρίτη στο Τζακ Λέμον που πήρε υποψηφιό το Όσκαρ για τον Αγνοούμενο. Γι' αυτό υπερβολικό. Υπερβολική η Ρόμι Σνάιντερ. Δύο φορέ την του λένε. Υπερβολικό ο Έντι Μοντάν. Όλοι αυτοί υπερβολικοί. Τότε να είμαι και εγώ υπερβολικό. Ο πιο σημαντικό άνθρωπο που γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό κόσμο για να σπουδάσει τα κρίτη. Το 1954, αν δεν κάνω λάθος, από την τα Λουτρά Αρκαδίας. Εκεί γεννήθηκα στα Λουτρά Ερέας Αρκαδία, με ζούσαμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Εκείνη την εποχή δεν ήταν, δεν φεύγαμε με ευχαρίστηση, φεύγαμε γιατί όπως φέρει κανένας από τη φυλακή. Ήταν πολύ δύσκολη η ζωή σε αυτήν την κράτος, ιδίως και τώρα μου λέει κάτω. Έτσι πέραμε. Αυτό το εμπόδιο όμως ήταν ό,τι καλύτερο σου έτυχε στη ζωή σου. Δηλαδή, κάθε εμπόδιο και καλό που λένε. Έτσι βρέθηκε στη Γαλλία. Και έτσι μέσα σε πόσα χρόνια, 9 χρόνια. Σε 9 χρόνια βρέθηκε να συνοδευτείς τον Μοντάν στην αρχή, δεν θυμάμαι. Τον Νίκο Μοντάν. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ούτε και σήμερα. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή. Δεν είχε δουλειά. Ο πατέρας μου ήταν θεωρείται σαν αριστερός. Είχε χάσει τη δουλειά του. Ήταν μια περίοδο τρομακτική. Και όπως έλεγα προηγουμένως, θα μιλήσαμε προηγουμένως, πριν είχα δουλέψει ένα χρόνο για να βγάλω λεφτά, για να μπορέσω να ζήσω στο εξωτερικό, και όταν τέλειωσε ο χρόνος, ο Μαρκεζίνης κατέβασε την δραχμή 50%. Και το 65 διαμέρισμα δολοφόνου. Το 65, είχε μια κοπές και έπρεπε να πάω στο βιβλίο που με διέφερε. Έτσι και λέω: θέλω να το κάνω, μπορεί να γίνει σενάριο. Και δεν κάνω το σενάριο. Μάλιστα. Και έτσι άρχισε η υπόθεση. Και έτσι τόσο απλά βρίσκει στη Σιμών Σινιωρέ τον Μισελ Πικολί, τον Ιβ Μοντάν και τον Ζαν Λουί Τρεγκινιάν. Και τον Ζακ Πέρα. Έτσι, και τον Ζακ Πέρα. Αλλά ο σκηνοθέτη είναι ο κυρίαρχο του παιχνιδιού, εκεί, στο κοινοβάρο. Είμαστε κύριοι. Τι σημαίνει όμως ακριβώς σκηνοθεσία. Δηλαδή, λέμε σκηνοθεσία, τι ακριβώς σημαίνει. Τι μπορεί να γίνει σκηνοθεσία. Είναι αποτέλεσμα ταλέντου, δουλειάς, αφοσίωσης, σύμπτωσης. Δουλειάς. Ο Κοκτώ έλεγε ότι είναι 80% δουλειά και 20% ταλέντου. Δουλειά. Νομίζω ότι η σκηνοθεσία είναι σκηνοθεσία, δηλαδή από τίποτα και δεν υπάρχει τίποτα, δημιουργείται ένας κόσμος. Δημιουργείται μια ζωή. Δημιουργείται μέσα στις παραμικρές λεπτομέρειες. Ένας βασιλιάς Κινέζος είπε σε έναν ζωγράφο να μου κάνεις ένα έργο. Και ο ζωγράφος έφυγε. Ένα χρόνο ύστερα δεν είχε γυρίσει. Και έστειλε ο βασιλιάς, θέλει να το ξαναγυρίσει και του λέει το έργο μου τι γίνεται. Λέει να σου το κάνω. Και κάθε χρόνο το κάνει το έργο. Και λέει πόσο το σκηνή. Και του δίνει ένα ποσό τεράστιο. Του λέει με 10 λεπτά δουλειά, του λέει κάνεις αυτό. Λέει δεν είναι 10 λεπτά δουλειά, είναι ένα χρόνο δουλειά. Δηλαδή κάθε γραμμή ο ζωγράφος την είχε μέσα στο κεφάλι του. Ο σκηνοθέτης είναι αυτό. Κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό που βλέπετε σε ένα φιλμ, ο σκηνοθέτης πρέπει να το δει, να το συνειδητοποιήσει πριν. Να το ξέρει, έτσι μπορεί να το δώσει πάνω στους συνεργάτες του και αυτή γάμη, στη μηχανή. Και έχει πάρει και βέβαια ο Όσκαρ, νομίζω, ή υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ναι, μπορεί να πάρει ο Όσκαρ για το σενάριο. Για το σενάριο. Για τον αγνοούμενο. Για τον αγνοούμενο. Το 82. Μάλιστα. Δεν ξέρετε για το Όσκαρ, το παρακάνω λίγο με τα Όσκαρ. Δεν είναι αυτόματα οι καλύτεροι σκηνοθέτε, τα καλύτερα φίλοι του Όσκαρ. Όχι βέβαια. Ξέρω αυτό στην αρχή. Φυσικά είναι καλά φίλοι. Με δεν είναι τα καλύτερα. Είναι τεράστιε σκηνοθέτε, ο Τσάρλι Τσάπλιν. Τεράστιε σκηνοθέτε. Όρσον Βέλη. Δεν πήραν Όσκαρ. Δεν είχαν πάει ποτέ Όσκαρ. Ο Μπέρκαν έχει πάει. Ο Μπέρκαν. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Το να βάλουμε λίγο. Ναι. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Ναι, γιατί εσείς οι κριτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι τηλεοράσεις, τα Όσκαρ πια έχουν αποθεωθεί τελείως. Ναι.
Λαμβάνει μέρο στο Όσκαρ. Ψηφίζει για το Όσκαρ. Άρα το Όσκαρ δεν είναι αμερικανική υπόθεση, είναι μια υπόθεση παγκόσμια. Δηλαδή υπάρχουν καλλιτέχνε από όλο τον κόσμο, από πολλέ χώρε μάλλον. Πού ψηφίζει, τι σύνηθε άλλε άνθρωποι, γενικά οι Αμερικάνοι. Ναι, πλέον είναι Αμερικάνοι. Αλλά υπάρχουν και Γάλλοι που ψηφίζουν για το Όσκαρ. Άλλοι είμαστε λίγοι, στη Γαλλία περισσότερο. Τώρα, μια άλλη ερώτηση θέλω να σου κάνω, πολύ βασική. Η πολιτική διάσταση των ταινιών σου. Γιατί οι περισσότερες ταινίες, σχεδόν όλες τις ταινίες, θα έλεγα, εκτός από μια κομμωδία έχεις κάνει, μια κομμωδία, έχουν έντονα το πολιτικό στοιχείο, το οποίο το συνδυάζουν με το thriller, το suspense. Αυτό προέκυψε από βιώματα προσωπικά δικά σου, από την πορεία που είχες στη ζωή σου στην αρχή. Πώς έγινε αυτό? Πώς διασταυρώθηκες με αυτό το πράγμα? Και προσπαθώ να το ξέρω. Καλύτερα δεν θέλω να κατέβω στο υπόγειο. Εγώ δεν είμαι αυτή η συγγνώμη. Εγώ είμαι τη γνώμη ότι όλες τις ταινίες είναι στις πολιτικές. Όλη την πολιτική και την φιλοσοφία αυτών που την κάνουν τις ταινίες. Μάλιστα. Αυτό. Όλες τις ταινίες. Οι χειρότερες ταινίες που δείχνουν έναν κόσμο ψεύτη και αυτό, και αυτοί έχουν μια πολιτική επίδραση πάνω στους ανθρώπους, στους νέους. Αυτές τις ταινίες βίας που βλέπουμε σήμερα, που δείχνουν τη βία σαν ένα παιχνίδι, και αυτές έχουν μια πολιτική σημασία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θέαμα που πάει τόσο πολύ στον κόσμο να το βλέπει είναι πολιτικό. Είναι τελείως. Εκτός πολιτικής, είναι ουδέτερο. Είναι άγραφη σελίδα, α πούμε. Δεν είναι. Όλα είναι πολιτικά. Νομίζω. Η υπογείωση. Σε ποια είναι η πολιτική? Δεν είναι για ποιο ψηφίζεται. Είναι η συμπεριφορά μας που έχουμε μέσα στη ζωή. Πώς συμπεριφερόμαστε στη ζωή. Ποια είναι η σχέση μας με τον άλλο, με τους πιο αδύνατους, με τους πιο δυνατούς, τόσο είναι δυνατή. Η ζωή είναι μια πυραμίδα. Είμαστε καθένας από εμάς σε μια ανεφίδωτη πυραμίδα. Το πρόβλημα είναι πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτούς που είναι από κάτω από εμάς και πώς συμπεριφέρονται αυτοί που είναι από πάνω σε εμάς σε εμάς. Αυτή είναι η πολιτική. Φυσικά, ποιον ψηφίσει κάθε 4-5 χρόνια είναι μια άλλη κατάσταση. Εμείς θα ανακατεύουμε την χώρα. Η πολιτική παρεξόμενη στην Ελλάδα, πώς εμείς οι Έλληνες, ή μάλλον εσείς, γιατί εγώ είμαι μεγάλος σύγχρονα και είμαι και Έλληνας, ανήκω σε ένα άλλο κράτος, πώς νιώθετε για το ελληνικό κράτος. Νιώθετε μέρος του κράτους ή νιώθετε καθένας χωριστά? Λοιπόν, αν νιώθετε χωριστά, έχετε μια συμπεριφορά πολιτική χωριστά. Και γίνεται χάσμα. Κάποιος κοινός είναι εχθρός, είναι αντίπαλος. Λοιπόν, οι άλλοι γίνονται. Αν και είμαστε πελάτες του κράτους που λέγουμε. Ναι. Δηλαδή είμαστε πελάτες των κομμάτων. Δεν είμαστε πελάτες του κράτους. Το κράτος είναι σε μια οικογένεια που έχει νόμους. Που δεν κληρούμε. Μας σεβόμαστε όλοι. Ναι. Και έχει μια παράδοση που μας ανοίξει σε όλους. Και με την οποία ζούμε. Η ιστορία και η παράδοση. Λοιπόν, αν αυτά τα πράγματα δεν συνειδητοποιηθούν, δεν είμαστε καταγράμμοι, σαν να ζούμε σε ένα ξενοδοχείο και λέμε άλλο πάμε αλλού. Και το 1967-68, ας ξεκινήσουμε. Συγγνώμη για τα ελληνικά μου, γιατί τα σκοτώνα λίγο μεγάλο. Μου χρειάζεται λίγες μέρες για να αλλάξει. Το 68 λοιπόν κάνεις το ΣΕΤ στο Αλγέρι, όχι στην Γαλλία. Γιατί στην Γαλλία δεν μπορούσε να βρει χρηματοδότη. Όχι, στη Γαλλία δεν βρίσκεται το μέρος να το κάνει. Δεν είχε μια πόλη παραθαλάσσια που μπορούσε να μοιάζει λίγο με τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να πούμε πως ήταν η Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε. Το γαλλικό κράτος μας είχε δώσει λίγα λεφτά. Όπως συνήθως έχει ένα σύστημα στη Γαλλία για τα καλά σενάριο, δίνει λίγα λεφτά. Αυτό μας βοήθησε πολύ. Η Ιταλία αρνηθήκαν να το γυρίσουμε στην Ιταλία γιατί είχε μερικές πόλεις. Και ο Σάκ Περά μου λέει μια μέρα: την Αλγερία την ξέρει, ίσως να το γυρίσουμε εκεί πέρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, πήγαμε να δούμε και οι Αλγερινοί μας δέχτηκαν πολύ καλά. Και να πω την αλήθεια, χάρη στον Αλγερινό έγινε το ζήτημα. Πολλοί Αλγερινούς δεν μας δώσαν λεφτά, γιατί δεν είχαν εκείνη λεφτά. Μας δώσαν όλες τις ευκολίες. Και όλοι οι ηθοποιοί και όλοι αυτοί το κάναμε σχεδόν χωρίς να είμαστε πιο πάση. Όλοι αυτοί ήταν. Με πολύ λίγα λεφτά. Και η γνωριμία σου. Πιστεύω ότι θα έγινε εκείνο που έγινε. Όλοι μας γνωρίζαμε το ζήτα. Ήταν μια ταινία που έπρεπε να την κάνουμε όλοι μας. Και εγώ και οι ηθοποιοί. Με δεν πιστεύαμε ποτέ πως η ταινία θα δουλεύει. Γιατί όλοι το αρνηθήκαν την ταινία, γιατί καταρχήν δεν είχε ένα τεντικό χαρακτήρα, όπως όλα τα φίλια. Δεν είχε ιστορία αγάπης. Δεν είχε. Πλέον γινόταν σε μια χώρα που ήταν άγνωστη για τους. Δεν είχε καμία σημασία για τους.
και είναι το φάρμα που γίνεται μερικές φορές στο, στο σινεμά, μας ξεπέρασε όλους. Την πρώτη, την πρώτη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα, η ταινία ήταν πολύ, δούλεψε πολύ άσχημα. Και όπως γράψανε παντού, ιδίως ο Express, ένα μεγάλο περιοδικό εγγραφικό, τη μεγάλη πολιτική ταινία, μας λέγανε μίλετε πολιτικά, μίλετε για πολιτικά. Στα δεύτερη ταινία ανέβηκε, ανέβηκε στα αυτοπαίκτη και παίχτηκε 44 εβδομάδες στο Παρίσι. Με αυτά μας ξεφύγαν τελείως, το λέω έτσι τελείως ψυχά, γιατί δεν το ούτε το μας κυπεράσε από το κατελήγουσα. Και ο Ζήτα Πραγμό, ο Ζήτα είναι χάρη στο Βασιλικό επίσης, ο Βασιλικός έχει κάνει αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο. Χρονικό της δολοφονίας. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Χωρίς αυτό η ταινία δεν υπήρχε. Όταν θέσει το Λαβράκι στην ταινία, ο Τριχνία παίζει τον Σαρτζητάκη και ο Φέρον παίζει τον δημοσιογράφο. Και μας έλεγε ότι ο μερικούς φίλους Αμερικανοί, κάποιοι γνωστοί σου λέγανε όταν έγινε. Το αστείο είναι όταν ο Σαρτζητάκης έγινε πρόεδρος, φίλοι Αμερικανοί μου τηλεφωνούσαν και λέει πώς έγινε ο Τριχνία είναι πρόεδρος της χώρας.